Όπως έχω εξηγήσει, οι δημόσιες ακροάσεις είναι συμπληρωματικές της μελέτης των εγγράφων. Και επομένως, στις ημέρες μετά από την Παρασκευή, θα μελετήσουμε όλων των έγγραφων υλικών μαζί με τα πρακτικά των καταθέσεων και θα δω κατά πόσον υπάρχουν κενά, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με προφορική μαρτυρία. Μη ξεχνάτε, παρακαλώ, ότι έργο μου είναι η απόδοση ευθυνών και η καταγραφή των γεγονότων και συναφή θέματα και όχι η διεξαγωγή ποινικής έρευνας που απαιτεί εκ της φύσεως της πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Κύριε Πολυβίου, επειδή είμαστε και στον αέρα, θέλω να σας ρωτήσουμε. Έχουν ακουστεί κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες μέσα από τους συγγενείς των θυμάτων αναφορικά με κάποια τηλεφωνήματα τα οποία έλαβαν χώρα την ώρα, την στιγμή της τραγωδίας. Ενδεχομένως προς τα άτομα τα οποία, προς τους πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να κινηθούν για να προχωρήσουν σε κατάσταση της πυρκαγιάς. Αυτές τις πληροφορίες εσείς τις έχετε και αν δεν τις έχετε, πώς θα προχωρήσετε για να δούμε, γιατί είναι σημαντικό να ακουστούν σε αυτήν τη διαδικασία αυτά από όσους έκαναν αυτά που αναφέρουν οι συγγενείς. Μελετώ την τραγωδία και όλα τα οποία οδήγησαν σε αυτήν. Και η πτυχή της πυροσβεστικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι χρονικά είναι και πλησιέστερη προς την τραγωδία. Γι' αυτό μελετώ ειδικά το θέμα του τι έγινε με την πυροσβεστική, ποιος ομίλησε με ποιον, ποιος έστειλε μήνυμα σε ποιον. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή, την οποία μελετούμε με μεγάλη προσοχή. Εσείς έχετε πάρει από την αστυνομία τους τα τηλεφωνικά απορρίτω? Έχω πάρει, δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένα θέματα. Έχω όμως στην κατοχή μου αρκετή μαρτυρία για όλα αυτά τα θέματα. Μια γενική ερώτηση, κύριε Πολυβίου. Έχετε ακούσει, έχουμε καλύψει περίπου το 3 τέταρτα της διαδικασίας, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής έχει σχηματίσει μια εικόνα αναφορικά με το τι ακριβώς έγινε. Για το τι ακριβώς έγινε, πιστεύω ότι η εικόνα γίνεται καθαρότερη. Για το θέμα των ευθυνών, σίγουρα το θέμα απαιτεί πολύ μελέτη. Μην ξεχνάτε ότι έχω δύο θέματα προς εξέταση. Η καταγραφή και η ανίχνευση των γεγονότων, πολλά από τα οποία είναι πλέον σαφή, όχι όλα, αλλά πολλά είναι σαφή, και το θέμα των ευθυνών, το οποίο θα το δω με την ολοκλήρωση της προφορικής μαρτυρίας. Και κάτι τελευταίο, το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως έχει υποσχεθεί το πόρισμα. 30 Σεπτεμβρίου θα παραδώσω το πόρισμα, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 Σεπτεμβρίου παραδίδω το πόρισμα. Ευχαριστούμε τον Αλέξη Παπαγεωργίου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Πόλη Πολυβίου. Πάμε στον κύριο Βιολάρη. Είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου, του Παγκύπρου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Μια διόρθωση μόνο, πως ο πρόεδρος του συνδέσμου είναι η κυρία Τασούλα Γεωργιάδου και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Πέστε μας για την εκδήλωση που οργανώνεται πολύ σύντομα, παρακαλώ. Βασικά, ο σύνδεσμος διοργανώνει αύριο 15 Ενάτου και μεθαύριο 16 Ενάτου συναυλία με την κυρία Γλυκερία, τον Κώστα Μακεδόνα, καθώς και με τον Γιώργο Θεοφάνους. Είναι μια εκδήλωση η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της κυρίας Έλσης Χριστόπια και φιλοδοξούμε πως αυτό το γεγονός